Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα κέικ λίγο ιδιαίτερο, έτσι. Δεν παχαίνει γιατί δεν έχει ζάχαρη, δεν έχει γάλα, δεν έχει βούτυρο ή λάδι, έτσι, δεν έχει αλεύρι. Οπότε φτιάξτε το άφοβα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να κάνουμε μία προεργασία, εντάξει. Κουβερτούρα γάλακτος ή κουβερτούρα, έτσι ανάλογα τι θέλετε εσείς. Διακόσια γραμμάρια είναι το σύνολο. Η σοκολάτα μας είναι έτοιμη κομμένη, έτσι 200 γραμμάρια, θα τη χρησιμοποιήσουμε. Πάμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε 4 μπανάνες, έτσι είναι περίπου 800 γραμμάρια, όσο πιο γινωμένες τόσο πιο καλό. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 6 αυγά, μεσαία, έχουμε ανάψει το φούρνο μας 180 βαθμούς αντιστάσεις και το τελευταίο 6 αυγά, χτυπάμε. Αφήνουμε στην άκρη, θα πάρουμε τις μπανάνες, με ένα πιρούνι θα πρωτοποιήσουμε, όσο γινωμένες οι μπανάνες τόσο πιο καλά. Πώς βλέπετε δεν την κάνω πολτό και δεν την κάνω επίτηδες πολτό, γιατί θέλουμε να βρίσκουμε κομματάκια μέσα όταν θα γίνει. Ανακατεύουμε λιγάκι. Ωραία. Εδώ έχω 90 γραμμάρια κακάο πικρό, έτσι το περνάμε πάντα από κόσκινο, από σουρωτήρι, από ό,τι έχετε. Θα βάλουμε 15 γραμμάρια baking powder και θα ανακατέψουμε.
Μαζεύουμε μία σπάτουλα. Ωραία. Σε ένα ταψάκι έχω βάλει 20x30, έχω βάλει λαδόκολλα κάτω. Πάμε να βάλουμε λίγο από το μείγμα μας. Απλώνουμε. Θα βάλουμε σοκολάτα. Θα βάλουμε το υπόλοιπο μείγμα μας. Θα ανακατέψουμε λιγάκι. Την υπόλοιπη σοκολάτα. Έτσι, 200 γραμμάρια είναι το σύνολο η σοκολάτα. Πάμε για ψήσιμο 180 βαθμούς προθερμασμένο φούρνο για 40 περίπου λεπτά. Το κέικ μας είναι έτοιμο, θα το αφήσετε να κρυώσει καλά για να μπορέσετε να σερβίρετε, εντάξει. Κοιτάξτε, είναι ένας αφρός, 40 λεπτά όπως σας είπα, τόσο χρειάστηκε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!